Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τετάρτη βράδυ και είμαστε πανέτοιμοι για την απόψινή κλήρωση του Λότο. Το Λότο, λοιπόν, απόψε στην πρώτη κατηγορία θα μοιράσει 300.000 ευρώ. Να καλησπερίσουμε τον σύντροφο Γιάννη Κορδόνη, ο οποίος είναι έτοιμος να μας δώσει ποσά και κατηγορίες. Καλησπέρα, Βασίλη. Λότο έχουμε σήμερα και 300.000 ευρώ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία. Στη δεύτερη κατηγορία, 5 συν 1, κάθε νικητής θα πάρει από 50.000 ευρώ. Στην τρίτη κατηγορία, με 5 σωστές προβλέψεις, οι νικητές θα πάρουν από 1.500 ευρώ. Στην τέταρτη κατηγορία, με 4 σωστές προβλέψεις, από 30 ευρώ. Και στην πέμπτη και τελευταία κατηγορία, με 3 σωστές προβλέψεις, από 1,5 ευρώ. Ευχαριστούμε τον Γιάννη και τις ευχές του από μέσα της είπε για τον Ολυμπιακό. Ας υποδεχτούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, έναν άνθρωπο που μας έρχεται από το χώρο του ποδοσφαίρου. Ασχολείται επαγγελματικά με το άθλημα εδώ και 18 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, μετρά πάνω από 65 γκολ. Κοντά μας ο παίχτης της Νέας Ιωνίας, Γιάννης Κλωρός. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είσαι εδώ. Λοιπόν, θέλω να μας διηγηθείς τάχιστα μία ιστορία που την ακούμε συνήθως σε ξένα γήπεδα, ευρωπαϊκά. Δεν την ακούμε και δεν την βλέπουμε σε ελληνικά γήπεδα. Φτάνεις λοιπόν μπροστά στο τέρμα, είσαι μόνος σου, επιθετικός και δεν σκοράρεις. Για ποιο λόγο? Θα αναφέρεις σίγουρα στην κίνηση του Fair Play, στη φάση Fair Play. Ήταν ένας αγώνας πριν τρεις εβδομάδες γάμα εθνική στην έδρα μας στη Νέα Ιωνία εναντίον του Λυσιακού. Μια φάση που ο συμπαίκτης μου βγήκε τα τέτ, χτύπησε τον τερματοφύλακα. Η μπάλα έρθει σε μένα και μπροστά σε κοινή αιστεία έστειλε την μπάλα out. Μάλιστα. Και γι' αυτό βέβαια πήρα στα εύσημα και από τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Ανδριανό, αλλά και από την ΟΠΑΠ ΑΕ, από τον κύριο Ματαγιώφσκι. Εάν αυτό συνέβαινε στο σημερινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Γιουβέντους, για να έρθουμε λίγο στα ποδοσφαιρικά και στα αγωνιστικά, τι θα έκανε σε αυτή την περίπτωση? Είμαστε στο 89, έχει περάσει τον Μπουφόν και. Θα σουτάρεις, θα βάλεις τον γκολ ή όχι? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι είναι καθαρά θέμα χαρακτήρα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα έκανα το ίδιο πράγμα. Ναι. Και αν ήταν να περάσει τους 16. Μου βάζει δύσκολη ερώτηση. Εντάξει, όταν το συμφέρον είναι πολύ μεγάλο, είναι και δύσκολη απόφαση. Αλλά όπως λέω, επειδή τόσα χρόνια παίζω μπάλα, έχω δει πολλές κινήσεις fair play και όταν βλέπεις παίκτες όπως στην Αγγλία, τον Τικάνιο να κάνει την κίνηση του fair play. Ναι. Οπότε, οποιοδήποτε μπορεί να κάνει fair play, πιστεύω εγώ θα έκανα το ίδιο πράγμα. Αγνοώντας, αν γυρίσεις πίσω και δεις τον Μίτσελ, ας πούμε, να τραβάει τα μαλλιά είναι, του. Σίγουρα θα με κυνηγούσε όλο το κήπεδο μέσα. Μάλιστα. Πες μας λίγο τώρα για την ομάδα σου. Η ομάδα μου είναι Νέα Ιωνία, αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής. Δεύτερη χρονιά φέτος, σώθηκε πέρσι. Στόχος φέτος είναι η γρήγορη εταιρεία και κάτι καλύτερο. Τα πιτσιρίκια της ομάδας τι σου είπανε για το fair play? Εντάξει, ήταν μια κίνηση σίγουρα, όχι μόνο τα πιτσιρίκια της Νέας Ιωνίας. Ήταν μια κίνηση που προβλήθηκε πολύ και έτσι πρέπει. Και νομίζω πολλά πιτσιρίκια σε όλη την Ελλάδα έχουν πρότυπο αυτό, την κίνηση αυτή που αγωνίζεσαι. Αν έπαιζες στοίχημα σήμερα? Εγώ είμαι καθαρά Έλληνας φίλαθλος και θα έπαιζα άσο υπέρ του Ολυμπιακού. Άσο, μπράβο. Καθαρός άσο. Ως Έλληνας. Ως Έλληνας φίλαθλος. Λοιπόν, πάμε στην επιτροπή μας, την πρόεδρο της επιτροπής, την κυρία Ισακίδου, αν είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει η διαδικασία κλήρωσης για το Λότο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είναι όλα έτοιμα. Μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία κλήρωσης του Λότο. Όσους συμμετέχετε στο παιχνίδι, ευχόμαστε καλή τύχη. Ευχαριστούμε πολύ την πρόεδρο της επιτροπής. Γιάννη, είσαι έτοιμος να σκοράρεις? Έτοιμος. Πάμε, 300.000 είναι αυτά. Καλή τύχη. Λοιπόν, ενεργοποιήθηκε η κληρωτίδα του Λότο. 49 μπαλάκια βρίσκονται μέσα από το 1 μέχρι και το 49. Πάμε να βρούμε τους 6 συν 1 τυχερούς αριθμούς και να μοιράσουμε 300.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία. Πρώτο μπαλάκι, αριθμός 27. Γιάννη, από πιτσιρικά, όταν έπαιζε, ποιον είχε πρότυπο, σε ποιον ήθελε να μοιάσει? Γιατί τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά βήματα γίνανε στη Γερμανία. Ήταν η εποχή που η Γερμανία κατέκτησε και το παγκόσμιο κύπελλο μέσα στην Ιταλία του 1990. Οπότε πρότυπο μου ήταν ο Λόταρ Ματέος και είναι τη ομάδα. Μάλιστα. Το ελληνικό ποδόσφαιρο το βλέπει να εξελίσσεται? Δεύτερο μπαλάκι, αριθμό 13. Εξελίσσεται συνεχώ και ειδικά μετά την κατάκτηση του γύρου του 2004. Βλέπουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και η παρουσία των ελληνικών ομάδων στους ομίλους τόσο του Champions League και του UEFA δείχνουν ότι έχουμε καλές ομάδες. Έλληνες ποδοσφαιριστές προωθούνται από τις ακαδημίες, από τα φυτόρια? Τρίτο μπαλάκι, αριθμός 11. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι προωθούνται αρκετοί μικροί Έλληνες ποδοσφαιριστές και σε όλες τις ομάδες της Super League και της Β' Εθνικής. Αυτό έχει να κάνει κιόλας, θα βοηθήσει και την Εθνική. Γιατί είναι σε μια φάση ανανέωση η Εθνική αυτή τη στιγμή και τους χρειάζεται. Τα νέα παιδιά τα χρειάζεται. Είναι μια περίοδο μεταβατική και για την Εθνική. Φύγαν οι παλιοί, έρχονται καινούργια παιδιά που θέλουν και αυτά το χρόνο τους να δέσει ομάδα. Τέταρτο μπαλάκι, αριθμός 49.
Είσαι της φιλοσοφίας της αλλαγής, της ανανέωσης, μιλώντας για την εθνική. Γιατί τώρα έφτασε, έκανε το πικ και πρέπει να αλλάξει η εθνική. Εντάξει, φτάσαμε σε ένα σημείο που πλέον ήταν αναγκαίο αυτό να γίνει. Ο Καραγκούνης και οι άλλα παιδιά φτάσαν σε μια ηλικία που δώσαν το μάξιμο. Πέμπτο μπαλάκι, αριθμός 5. Και πρέπει, ήταν αναγκαία αυτή η μεταβατική. Την κριτική που δέχεται τώρα ο Ρανιέρη, πώς την αντιμετωπίζει? Εντάξει, είναι πιστεύω βάση αποτελεσμάτων κριτική. Είμαστε και ανυπόμονοι σαν λαός. Εμείς τα θέλουμε μόνο, εδώ και πιστεύω τώρα. Γενικά στο ποδόσφαιρο αυτό είναι. Ότι αν δεν φέρεις γρήγορα τα αποτελέσματα, κρίνεσαι πολύ γρήγορα. Μάλιστα. Έκτο μπαλάκι, αριθμός 35. Ένας αριθμός ακόμα. Προσωπικός σου στόχος ή μελλοντικός σου στόχος ποιος είναι? Έχω ήδη πάρει το έφαση το δίπλωμα. Εργάζομαι από φέτος στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού στην Πετρούπολη και η προπονητική είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Έχεις ως στόχο την προπονητική και εκτός Ελλάδος, γιατί μου μίλησες για Γερμανία. Εντάξει, ναι, επειδή έχω και τις σχέσεις στη Γερμανία, σίγουρα είναι ένα βήμα και αυτό. Αυτό θα είναι ένα μεγάλο προσόν. Τελευταίο μπαλάκι, αριθμός 1. Δεν γνωρίζω την γλώσσα, έχω ζήσει και εκεί. Σωστό. Λοιπόν, Γιάννη, ολοκληρώθηκε η κλήρωσή μας. Αν θες να μας διαβάσεις τους αριθμούς. 27, 13, 11, 49, 5, 35, 1. Ωραία, να επαναλάβω και εγώ με αριθμητική σειρά. 5, 11, 13, 27, 35, 49 και ο 7ος είναι το 1. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιάννη Χλωρό. Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Η επόμενη κλήρωση είναι αύριο, το Τζόκερ 7,5 εκατομμύρια, ενώ το πρώτο 150.000 ευρώ. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό σήμερα και καλό βράδυ, τα λέμε.